Ένας από τους συλλόγους της ΓΑΜΑ Εθνικής που έκανε την διαφορά στις μεταγραφικές κινήσεις ήταν η Αλεξανδρούπολη FC. Η νεοσύστατη ομάδα απόκτησε πρωτοκλασσά τους ποδοσφαιριστές προκειμένου να εδραιωθεί στην κατηγορία φέτος και από τη νέα σεζόν να κοιτάξει το επόμενο βήμα. Αν και οι άνθρωποι που στηρίζουν το σωματείο είναι αρκετά συγκρατημένοι για τη νέα αγωνιστική περίοδος, υπάρχει μια κρυφή αισιοδοξία ότι η Αλεξανδρούπολη FC θα πλασαριστεί στο τέλος ανάμεσα στις πρώτες 4 ομάδες του πρώτου ομίλου. Μιλήσαμε με τον Γενικό Διευθυντή και Γενικό Γραμματέα του Σωματείου της Αλεξανδρούπολης, Παναγιώτη Λογαρά. Σίγουρα όταν ξεκινάς από το μηδέν μια ομάδα και αργά, γιατί ξεκινήσαμε μετά τις 10 Αυγούστου αφού πάρθηκε η απόφαση από τον Ορέστη, σίγουρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά υπάρχει εμπειρία, υπάρχει υποδομή από πίσω. Υπάρχουν τα βασικά πράγματα που χρειάζεται μια ομάδα για να κάνει τους στόχους πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, αφού είχαμε όλα αυτά τα απαραίτητα, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια με τον Αλέκο τον Πατσιόρα και πιστέψαμε σε αυτή την προσπάθεια που θέλαμε να κάνουμε. Καταφέραμε να κρατηθούμε στην κατηγορία. Φέτος όλο το βάρος έχει πέσει στην οργάνωση, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι η οργάνωση είναι το πιο βασικό κομμάτι σε κάθε σωματείο. Και οι μεταγραφές και η άνοδος και όλα τα άλλα έρχονται στην πορεία. Εμείς έχουμε βάλει ένα στόχο μέσα στην πενταετία να οργανώσουμε όπως πρέπει ένα σωματείο, ιδίως στην πόλη της Αλεξανδρούπολης που είναι μεγάλη πόλη και μπορεί να αντέξει και υψηλές και επαγγελματικές κατηγορίες. Να πω, σας διέκοψα βεβαίως, ότι βεβαίως εσείς καλά κάνετε και το αναφέρετε, αλλά οι μεταγραφές σας φέτος είναι τρανταχτές. Μπορεί να πει ότι η στόχη είναι υψηλή, τουλάχιστον σε εμάς τους δημοσιογράφους έτσι βγαίνει. Κοιτάξτε να δείτε, η οργάνωση, είπαμε, πρώτος στόχος είναι η οργάνωση. Από εκεί και πέρα, για να φέρουμε τον κόσμο κοντά μας, σίγουρα θα πρέπει να παρουσιάζουμε και την ποιότητα μας στον αγωνιστικό χώρο για να κρατήσουμε τον κόσμο που είχαμε και να φέρουμε ακόμη περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Κάναμε κάποιες μεταγραφές, σίγουρα γύρω στα 15 άτομα πάλι είναι μεταγραφές, σχεδόν ομάδα από την αρχή. Με τους παλιούς, τους περσινούς ποδοσφαιριστές που είναι στην ομάδα, κάναμε ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Θέλει το χρόνο του, το είδαμε και στα φιλικά, το είδαμε και, και στο κύπελο που παίξαμε στο Super Cup του Εύρου. Η ομάδα θα δέσει. Μας ωφέλησε και ότι το πρωτάθλημα πήρε την παράταση που πήγε 11 του μηνός. Παιχνίδι με παιχνίδι το προπονητικό team ετοιμάζει την 11η. Τα παιδιά είναι σε νεαρή ηλικία, δουλεύουν, καταλαβαίνουν και πιστεύω ότι θα κάνουμε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Ο στόχος μας είναι να είμαστε ψηλά στην τετράδα. Εντάξει, για να μπορέσουμε να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο, να τον κρατήσουμε και αφού είμαστε έτοιμοι, μετά θα κοιτάξουμε και τις επαγγελματικές κατηγορίες που αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Πιο ενδιαφέρον από τον κόσμο και από τα μέλη και από τους χορηγούς που ενώ ξέρουν ότι παίζει το σενάριο να μπουν οι φίλαθλοι στο γήπεδο, παρόλα αυτά αγοράζουν και την κάρτα διαρκείας, γίνονται μέλη στην ομάδα, οι χορηγοί διπλασιάστηκαν και βλέπουμε ότι καταλαβαίνουν την προσπάθεια που κάνουμε. Η Αλεξανδρούπολη και γενικά ο νομός Εύρος θέλει αυτή την προσπάθεια, θέλει μια ομάδα στη Super League που. Πολλά χρόνια Super League πρέπει να περάσουμε σκαλοπάτι από Football League, εντάξει. Αλλά ο κόσμος του Εύρου είναι διψασμένος. Είναι ευκαιρία λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι μέσα στη διοίκηση, μέσα στο team και, που τρέχουν γύρω από την ομάδα που έχουν τις γνώσεις, έχουν το κουράγιο, έχουν την όρεξη και δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ γι' αυτό. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.